έφερα. Βεβαίως. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί από το Δεκέμβριο. Όπως άλλη φορά την ακούσετε. Τώρα δεν πρόκειται να ακούσετε. Γιατί δεν έχουμε χρόνο. Για σήμερα δεν προλάβουμε. Αλλά προσπαθούμε και να ακούσουμε από το Δεκέμβριο ως προς το τι λέγεται την αξιολόγηση. Γιατί να σας θυμίσω ότι τότε μας πιέσαν και λέγανε ότι πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση. Βέβαια, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λόγω του οποίου κατατομήθηκε η κυρία Βακώστα, έλεγε άλλα πράγματα τότε. Έλεγε η Νέα Δημοκρατία να κλείσει η αξιολόγηση και να αποδεχθούμε εκείνα τα μέτρα, τα 4,5 δις. Τώρα μας λέει ότι κακώς καθυστερούμε, αλλά όταν είπαμε ότι τα κάποια καταρχάς μέτρα που θα φέρουμε... Ποια 4,5, οι δανειστές εν συνόλου είχαν 4,5, άλλο το Δουνουτού. Οι δανειστές συνολικά... Εγώ σεβάστηκα το πολιτικό σας αφήγημα και την προσπάθειά σας, αλλά αφήστε να πω και εγώ τα δικά μου. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα της αξιολόγησης, εμείς προσπαθούμε σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Ναι. Και στην κριτική που δεχόμαστε ότι δεν μπορούμε να διοικήσουμε και δεν μπορούμε να πάμε τα πράγματα πιο πέρα, να σας θυμίσω ότι η σημερινή μέρα είναι μια μέρα που συζητάμε τις λάθος προβλέψεις του Δουνουτού, επειδή η κυβέρνηση μπόρεσε και διοίκησε τόσο καλά, που ξεπέρασε ακόμα και τους στόχους που έβαλε η ίδια στον προϋπολογισμό και πήγαν πολύ πιο πάνω από αυτούς τους στόχους. Στέγνωση αγορά έχουμε... όμως. Το αντίθετο έγινε, κύριε Αλεξιάδη. Εγώ σέβομαι το πολιτικό αφήγημα και τον δύο σας, γιατί έχετε συνεργαστεί και σε επίπεδο κυβέρνησης. Έχει περάσει το χρόνο. Σέβομαι το πολιτικό αφήγημα. Έχετε 30 δεύτερα. Ότι υπήρχε ένας παράδεισος πριν από το 2015 και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε μια κόλαση. Σέβομαι το πολιτικό αφήγημα. Τρεις φορές όμως ο ελληνικός λαός δεν έχει πιστεί από αυτό το αφήγημα. Εμείς προσπαθούμε σαν κυβέρνηση σε μια πολύ δύσκολη συγκαιρία, με πολύ δύσκολες καταστάσεις, να φέρουμε την δυνατή καλύτερη συμφωνία. Μια συμφωνία κοινωνικά βιώσιμη, η οποία θα μας βάλει από την Επιτροπία με την κοινωνία και τον πολίτη όρθια. Κυρία, κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.